Θα καλημερίσω ευθύς αμέσως την κυρία Σταυρούλα Φουντά από το Σύλλογο των Εργαζομένων. Καλημέρα κυρία Φουντά, τι κάνετε? Καλημέρα, καλά. Να είστε καλά για την πρόσκληση. Με ένα αίτημα των εργαζομένων πανελλαδικό και με μια επιστολή προς Υπουργό Υγείας, Υπουργό Υγείας, Διεύθυνση Εξαρτήσεων, Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υγείας, Υπουργείο Οικονομικών, Εσωτερικών και Κατατόπους Περιφερειών, με αίτημα την ανανέωση των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων ΕΣΠΑ στις μονάδες του ΚΕΘΕΑ πανελλαδικά. Δεν φτάνανε τα μισά βάσανα, τα θέλατε ολόκληρα, έτσι? Ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Διότι όταν περνούσε αυτό το νομοσχέδιο τον Ιούλιο, γνωρίζαμε πολύ καλά ότι αυτό θα φέρει επιπτώσεις και φυσικά στην ίδια τη θεραπεία των ανθρώπων που έρχονται και ζητούν βοήθεια για την απεξάρτησή τους, αλλά θα έφερνε επιπτώσεις φυσικά και στα εργασιακά δικαιώματα των θεραπευτών και του υπόλοιπου διοικητικού προσωπικού. Και αυτό το βλέπουμε μόλις 2 μήνες μετά, παρότι η κυβέρνηση υποσχόταν ότι το νομοσχέδιο αυτό αφορά μόνο διοικητικές αλλαγές, δεν θα χάσει κανείς τη δουλειά του, κανείς θεραπευόμενος δεν θα χάσει τη θεραπεία του. Παρ' όλα αυτά, 2 μήνες μετά, οι μισοί και πάνω εργαζόμενοι του ΚΕΘΕΑ στη χώρα θα βρεθούν στην ανεργία σε μόλις 2 μήνες, χωρίς καμία πρόβλεψη για το τι θα γίνει ούτε με τους εξυπηρετούμενούς μας, ούτε με ολόκληρες μονάδες που κλείνουν και θα μείνουν στον αέρα. Πόσοι είστε και πώς θα μείνετε, θα φύγουν? Θα σας πω μόνο ότι πανελλαδικά οι εργαζόμενοι με ΕΣΠΑ είναι πάνω από το 5%. Είναι εκεί στο όριο, 51-52%. Ναι. Άρα θέλω να πω ότι και εδώ στο νησί μας, έτσι από τους 60 τόσοι, 35 είμαστε με ΕΣΠΑ, είμαστε με μια σύμβαση που λύγει τον Δεκέμβριο. Φυσικά είμαστε σε αυτή τη διαδικασία της ομοιρίας του 2020. Που ανανεωνόμαστε κάθε χρόνο και κάθε χρόνο πρέπει να αγωνιούμε τι θα γίνει στο τέλος της χρονιάς. Και εμείς και φυσικά οι άνθρωποι που εξυπηρετούμε και είχαμε από νωρίς πει εργαζόμενοι τον ΕΣΠΑ ότι αυτό δεν βοηθά πουθενά στην απεξάρτηση, διότι η απεξάρτηση είναι μια διαδικασία χρόνια. Οι άνθρωποι κάνουν σχέση χρόνου μαζί μας, οι οικογένειές τους στηρίζονται σε αυτή τη σχέση για να μπορούν να βρίσκουν δύναμη, να κινητοποιούν τους ανθρώπους τους να αλλάξουν. Επομένως εδώ μιλάμε για μια πολιτική η οποία μας κάνει καθαρό ότι η απεξάρτηση για την κυβέρνηση είναι απλά μια παροχή υπηρεσιών και ο στόχος είναι απλά να μειώσω λίγο τη βλάβη και την κατρακύλα και όχι να δώσω στους ανθρώπους την ευκαιρία να θεραπευτούν ολόπλευρα. Και αυτό το απεδείκνει ήδη και με την υποστελέχωση του ΚΕΘΕΑ που συμβαίνει τα τελευταία 10 χρόνια και πάνω. Συνταξιοδοτήσεις γίνονται και δεν αναπληρώνεται άνθρωπος. Παραιτήσεις γίνονται λόγω της αδειοδοτικοποίησης και δεν αναπληρώνεται άνθρωπος. Προκηρύξεις αορίστου χρόνου έχουμε να δούμε δεν ξέρω από πότε. Άρα λοιπόν το αποδείκνει ήδη και ήρθε και το επισφράγησε με το νομοσχέδιο του Ιουλίου, το οποίο μας είπε ότι θα κλείσω το ΚΕΘΕΑ και άλλους φορείς, θα σας κάνω ένα νέο φορέα και ενώ εμείς ξέραμε ότι αυτό σημαίνει συγχώνευση, συρρήκνωση των υπηρεσιών, μετατροπή της θεραπείας σε ένα, να το πω έτσι, πασπάλισμα, έτσι, και να ξεμπερδεύει η κυβέρνηση με αυτούς τους ανθρώπους και όχι να τους προσφέρει ολοκληρωμένες θεραπείες, ενώ το ξέραμε και το φωνάζαμε και το διαδηλώναμε σε όλη τη χώρα, ο Υπουργός υποσχόταν ότι μας έλεγε κακούς ιονούς και ότι έτσι κάνουμε, έτσι ξέρουμε να φωνάζουμε, υποσχόταν ότι κανείς δεν θα κουνηθεί από τη θέση του. Είσαστε και μόλις 2 μήνες μετά. Είσαστε σίγουροι ότι δεν θα ανανεωθούν οι συμβάσεις μετά το τέλος του τρέχοντος έτους? Κοιτάξτε, εδώ και μήνες το μόνο που χρειάζεται να γίνει για να ανανεωθούν αυτές οι συμβάσεις είναι το Υπουργείο να εγκρίνει τη σκοπιμότητα. Δηλαδή μιλάμε για μια πράξη δευτερολέπτων και φυσικά το λέω αυτό γιατί έχουμε ήδη μπει στα ΕΣΠΑ σαν προγράμματα. Το Υπουργείο λοιπόν φαίνεται ότι εν ώψη της αλλαγής, της δημιουργίας του νέου φορέα από 1η-1η, δεν θέλει να φορτωθεί στις πλάτες της ένα σωρό προσωπικό που έχει ένα σωρό δικαιώματα και θέλει να βρει άλλους τρόπους, είτε να κάνει τη δουλειά του με λιγότερο κόσμο, με λιγότερο προσωπικό, είτε να μετατρέψει τους εργαζόμενούς του σε μπλοκάκια και παροχές υπηρεσιών κτλ. Το λέω αυτό ότι φαίνεται ότι επιμένει στην ίδια κατεύθυνση που λέει θα βρίσκω χρηματοδότηση από τη μια και την άλλη μεριά
με ημερομηνία λήξης, θα βρίσκω μπλοκάκιδες, θα βρίσκω τετράωρους, θα βρίσκω ολιγόμηνους, θα βρίσκω επικουρικούς. Και όλα αυτά, τώρα προσέξτε, είναι για να καλύπτουμε τις ανάγκες του κόσμου σε υγεία. Γιατί έτσι λειτουργούν και τα νοσοκομεία. Οι εργαζόμενοι με πάρα πολύ χαμηλά δικαιώματα, που εξουθενώνται σωματικά και ψυχικά, και φυσικά οι υπηρεσίες τους, αυτές οι πετσοκομμένες, αφορούν τα δικαιώματα του κόσμου σε ψυχική υγεία και επεξάρτηση. Και σε υγεία συνολικά. Επιμένει στην ίδια τακτική η κυβέρνηση. Το νομοσχέδιό της μέσα λέει για μια σύμπραξη του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, όπου εργασιακό δικαίωμα δεν θα υπάρχει πουθενά. Ενώ σας έχω πει πολλές φορές, έχουμε ξαναβγεί στο ραδιόφωνο σας και λέμε συνεχώς ότι οι ανάγκες αυξάνονται, πολλαπλασιάζονται, τα αιτήματα για θεραπείας πολλαπλασιάζονται συνεχώς, οι νόμιμες εξαρτήσεις γιγαντώνονται, η ηλικία χρήσης πέφτει στους μαθητικούς πληθυσμούς και όσοι εργαζόμαστε στο πεδίο βροντοφωνάζουμε από την αρχή της συζήτησης ότι αυτό που έχει να κάνει η κυβέρνηση είναι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού γεραίες και παντού, γιατί οι ανάγκες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Και αν θέλετε να σας το πω έτσι καθαρά, το ΚΕΘΑ αυτή τη στιγμή απορροφά κραδασμούς της κοινωνίας. Και τα βλέπετε, η δεσιογραφία καθημερινά έχει μαύρες εικόνες. Και νομίζω ότι αυτές οι εικόνες όλες, με τον ένα τον άλλο τον τρόπο, σχετίζονται με την εξάρτηση. Η βία στα σχολεία σχετίζεται με τον περιματισμό, με τη χρήση. Η ενδοοικογενειακή βία σχετίζεται. Άρα λοιπόν η κυβέρνηση δεν είναι ότι δεν βλέπει. Επιλέγει να μας στερεί συνεχώς όλο και περισσότερα δικαιώματα στην υγεία μας. Γιατί ακριβώς θα υποβαθμίσει την απεξάρτηση, να την κάνει πώς το λένε, φιλέτο επένδυσης. Ο ανθρώπινος πόνος εμπόρευμα για μας είναι καθαρό. Ιδιωτικός παράγοντας στη μέση, κράτος και ΣΔΙΤ, αλλά είπατε νομίζω το καταληκτικό που ο κύριος Υπουργός Υγείας και κατά την επίσκεψή του εδώ στην Κρήτη δεν έδειξε ούτε να το κατανοεί ούτε να θέλει να το καταλάβει. Νομίζω ότι απλά ήρθε για να έρθει και να παρουσιάσει τις θέσεις του και τίποτα περισσότερο. Το είπατε πριν από λίγο ότι αυξάνονται οι νόμιμες εξαρτήσεις, ότι η χρήση ουσιών, όποιων ουσιών από μικρότερες ηλικίες γιγαντώνεται, είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Υπάρχει αρκετή κρίση εξαιτίας των πιέσεων που υφίσταται η ελληνική οικογένεια. Έτσι λοιπόν τα πράγματα γίνονται πολύ πολύ πιο δύσκολα και από 1η-1η 2025 δυστυχώς τα βήματα είναι μετέωρα για την ψυχική υγεία, για την απεξάρτηση, για τη βοήθεια όλων αυτών των ανθρώπων που ήδη βρίσκονται σε προγράμματα και εκείνων οι οποίοι περιμένουν να μπουν σε προγράμματα. Ακριβώς και πολύ σωστά το λέτε, γιατί και οι ίδιοι εξυπηρετούμενοι μας είναι στην ανασφάλεια και στον αέρα όταν δεν ξέρουν τι θα γίνει με τους θεραπευτές τους, τι θα γίνει με το αν θα έχουν ομάδες, αν δεν θα έχουν κτλ. Εγώ θα σας πω μόνο το εξής. Εμείς εκεί πέρα στο ΚΕΘΕΑ ξέρουμε και τα βάζουμε έτσι με την ίδια την εξάρτηση, ξέρουμε και τα βάζουμε με αυτό που είναι κανόνας εκεί έξω στην κοινωνία και κάνουμε το διαφορετικό και το καταφέρουν οι άνθρωποι μας. Παλεύουν δηλαδή για τη ζωή τους, παίρνουν τη ζωή τους στα χέρια τους και βγαίνουν καθαροί. Άρα λοιπόν ξέρω ότι γίνεται για πολλούς από εμάς να μην επιτρέπουμε πια να υπάρχει το τιμόνι της ζωής μας αλλού και να διεκδικήσουμε αυτά που πρέπει, γιατί αν κανείς σκεφτεί πόσα δικαιώματα και εδώ σαν ηρακλειώτες ας πούμε έχουμε χάσει τα τελευταία χρόνια σε υγεία, μόνο αν δει τι συμβαίνει στα δυο μας νοσοκομεία, στις ψυχιατρικές κλινικές, στα κέντρα ψυχικής υγείας, στο ΚΕΘΕΑ, δεν είναι εντάξει και νομίζω ότι η θέση του καθενός μας είναι στο μαζικό του φορέα ο καθένας να το διεκδικήσει αυτό, όπως αντίστοιχα κάνουν και οι εργαζόμενοι του ΚΕΘΕΑ. Έτσι, για όλα τα θέματα αλλά και για το δικαίωμά μας αυτό ένα παραπάνω, γιατί σχετίζεται με την αξιοπρέπειά μας. Εμείς θα συνεχίσουμε, την επιστολή μας την έχουμε στείλει παντού, έχουμε κινητοποίηση πάνω στο Υπουργείο πανελλαδικά ο σύλλογός μας μαζί με άλλους συλλόγους εργαζομένων από το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο της Αττικής. Ήδη χθες έγινε μια μεγάλη κινητοποίηση όπου υποδεχθήκαμε τον Υπουργό στην Αθήνα σε μια ακόμα προσπάθεια του σωματείου μας να καταθέσει τα αιτήματά του. Υπάρχει μαζικότητα, ο κόσμος δείχνει ότι βγαίνει στο δρόμο και αυτό είναι το θετικό. Και κυρίως οι εργαζόμενοι του ΚΕΘΕΑ και άλλων δομών απεξάρτησης δείχνουν ότι αυτό το νομοσχέδιο εμείς δεν έχουμε κανένα σκοπό να το καλωσορίσουμε.
θα κάνουμε ό,τι περνάει το χέρι μας για να μην εφαρμοστεί στην πράξη, δηλαδή για να έχουν εξυπηρετούμενοι μας θεραπεία και εμείς δουλειά. Μάλιστα. Από 1η-1η 2025 ουσιαστικά δεν ξέρετε ούτε και εσείς αν έχετε δουλειά και ποιο θα είναι το εργασιακό καθεστώς το οποίο θα υπάρξει για πολλούς από εσάς. Είπατε μέσω του ΕΣΠΑ το 50-51% των εργαζομένων των και θεάσει όλη την Ελλάδα. Οπότε τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα και για τη δική σας, εκτός από την προσφορά, και για τη δική σας την επιβίωση, κυρία Φουντά. Ναι, και κοιτάξτε τώρα, εμείς ζητάμε αυτή τη στιγμή να ανανεωθεί το ΕΣΠΑ, αλλά στην πραγματικότητα είμαστε σύμφωνοι όλοι μεταξύ μας ότι δεν μπορούμε ούτε εμείς να στηρίζουμε τη ζωή μας σε ΕΣΠΑ και ημερομηνίες λήξης, ούτε ξαναλέω το δικαίωμα του κόσμου στην απεξάρτηση μπορεί να είναι τόσο μετέωρο. Επομένως, εμείς ζητάμε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, θαραλέες. Το λέμε συνεχώς, σας είπα πριν και για τις ανάγκες. Το βασικό για εμάς είναι όμως ότι αυτή τη στιγμή το Υπουργείο χρειάζεται να πάρει μέτρα να μην βρεθεί στον αέρα κανένας ούτε για μία μέρα. Στην τελική μιλάμε για προσωπικό το οποίο είναι εξειδικευμένο, είναι ικανό, έχει πλέον εμπειρία στην απεξάρτηση και χωρίς αυτό το προσωπικό πραγματικά θα κάνει μία βουτιά στο κενό. Όλο το πεδίο, μιλάμε για πολύ κόσμο. Και φυσικά δεν είναι μόνο το ΚΕΘΕΑ που έχει ανθρώπους με ΕΣΠΑ, έτσι, αλλά στις υπόλοιπες δομές έχει δώσει μια παράταση εξάμηνη, μας υπόσχεται και εμάς προφορικά παρατάσεις, όμως δεν αξίζει και δεν αρμόζει την αξιοπρέπεια κανενός μας να ακούμε προφορικές υποσχέσεις και να παρακαλάμε για δίμηνες και τρίμηνες παρατάσεις όταν πρόκειται για υπηρεσίες που επιστρέφουν πίσω στον κόσμο. Έτσι, δεν δώσαμε αυτή τη μάχη ποτέ μόνο για τις δουλειές μας, που φυσικά γι' αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Κυρία Φουντά, δεν θα προσθέσω τίποτα άλλο, τα είπατε όλα. Σας ευχαριστώ πολύ για τις επισημάνσεις, την υπενθύμηση σε όλους μας του τι έρχεται και το τι βιώνουν και οι θεραπευόμενοι αλλά και οι εργαζόμενοι και οι θεραπευτές. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, γεια σας. Καλημέρα.